Τελκίσκι. Μια σέντρα η κεφαλιά. Ο Γκέκας 1-1. Η Καλυθέα στο 36ο λεπτό ισοφαρίζει. Να εδώ. Ο Γκέκας που κάνει το 1-1. 36ο λεπτό. Είναι πολύ καλή σέντρα του Τελκίσκι. Πετάγεται στην πορεία της μπάλας ο Γκέκας. 0 έγινε στο 31ο λεπτό όταν ο Σαββίδης βρήκε τον Τελκίνσκι που κινήθηκε από τα σταρά και σούταρε δυνατά προς την εστία του Ρογοτέλη. Ο Χανιωτάκης κατάφερε να αποκρούσει, όμως δεν συγκράτησε την μπάλα και ο Ντραγκίσεβιτς που καροδοκούσε δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ με κεφαλιά. Το γκολ έδωσε φτερά στους γηπεδούχους που συνέχισαν να πιέζουν. Στο 35ο λεπτό, ο Φανές Γκέκας βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και με δυνατό σούτ από το ύψος της περιοχής έστειλε την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα του Χανιωτάκη παρά την προσπάθεια του Οικονομάκη να απομακρύνει. Επίσης δεν άλλαξε. Η Καλυθέα ήταν το απόλυτο αφεντικό στον αγωνιστικό χώρο του Ελπάσου και κατάφερε στο 61ο λεπτό να κάνει 3 τετέρματά της. Μετά από σύγχυση στα καρέ του Οργοτέλη, ο Βασίλης Καρατζάς βρέθηκε μόνο στο ύψος της μικρής περιοχής και με δυνατό σούτ διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Σαββίδης εκτελεί με πολύ φάλτσο υπέροχο γκολ 1-1. Χαρόπουλος που έφτασε τα 3 τέρματα στο πρωτάθλημα. Και για να δούμε εδώ τον Κουτσοσπύρο στην περιοχή πέναλτι. Ο Γκέκας εκτελεί και γράφει το 3-2. Πανέξυπνη εκτέλεση. Η αστοχία των παικτών του ΠΑΟΚ θα μπορούσε να περάσει ατιμόρυτη. Το ρόλο αυτό ανέλαβε ο Τσίγκας, που στο 49 ανοίξε καρυπίδι και ατματζίδι ανοίγοντας το σκορ. Της Καλυθέας ήρθε στο 66ο λεπτό όταν μετά το κόρνερ ο Κυριάκος σούταρε η μπάλα κόντραρε στο Λιμπερόπουλο και κατέληξε στο βάθος της εστίας του Μιχαηλίδη για το 2-1. Την εκτέλεση του κόρνερ. Εφάντσο η μπάλα πέρασε και παλιά από τον Αγγελόπουλο. 1-0 η Καλυθέα στο 20ο λεπτό. Καθώς η άμυνα του Όφη στην προηγούμενη φάση δεν κατάφερε να οργανωθεί και ο Ναπελόπουλος σκόθηκε πιο ψηλά από όλους, ο κεντρικός αμυντικός Καλυθέας πήρε την καρφωτή κεφαλιά, δεν άφησε περιθώριο αντίδραση στο συμπάκι. Ο Γκέκας, πάτσα με το 2-0 το πραγματοποιεί. Άνω κάτω το παιχνίδι, καθώς η Καλυθέα με ένα ξέσπασμα μέσα σε 1,5 λεπτό καταφέρει να πετύχει 2 γκολ, το πρώτο με τον Αγγελόπουλο και το δεύτερο αμέσως μετά με τον Γκέκα. Μαγική εικόνα στο παιχνίδι, αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Όφη ήταν αυτός που πήγε από την αρχή, ήταν πιο επιθετικός, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, την εδαφική υπεροχή. Καλυθέα είναι αυτή που με ένα ξέσπασμα απίθανο καταφέρει μέσα σε 1 λεπτό να πετύχει 2 γκολ. Το πρώτο με τον Αγγελόπουλο, το δεύτερο με τον Γκέκα. Σταυρακάκης προς τα πίσω. Για τον Τόμας έγινε το λάθος, ο Γκέκας στην περιοχή, το πλασέ και 3-1. Εδώ τελειώνουν όλα για το παιχνίδι, η Καλυθέα σημειώνει 3 γκολ στο 88, με τον Φάνη Γκέκα, 5 γκολ στο πρωτάθλημα και σφραγίδα νίκης για την ομάδα του Τάκη Λεμονή. Μία ακόμη ευκαιρία στο 60, με την κεφαλιά του Αγγελόπουλου να σταματά στο δοκάρι. Στο 63 όμως, η μπάλα του Τσορμπατσάκη στο Γκέκα, κεφαλιά του επιθετικού της Καλυθέας, απέκυψε ο εντυπωσιακός Ζαχρόπουλος και ο Τσίγκας με ευκολία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Καλαμαριάς. Πάνηξε το σκορ με την εκπληκτική εκτέλεση φάουλ από τον Κυριάκο στο 31ο λεπτό. Οι παίκτες της Καλυθέας πανηγυρίζουν για το 0-1. Εδώ ξανά. Κάλυψη κούρασε την εμφάνιση στους παίκτες του City. Πράγμα που εκμεταλλεύτηκε η Καλυθέα και στο 83 έγινε το 1-2. Κόρνερ από τον Κυριάκο, άστοχη έξοδο του City B, κεφαλιά του Γκέικα και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, δίνοντας έτσι τους 3 βαθμούς της νίκης στην ομάδα του Τάγκη Λεμονή. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 85 με θαυμάσια κεφαλιά του Κουλακιώτη. Απομάκρυνε ο Σαββίδης και ο Γκέκας τώρα προσπαθεί να μπει στην φάση. Και ο Γκέκας που είναι πάρα πολύ γρήγορος. Θα δούμε αν θα τον προλάβει ο Μάκος. Γκέκας μπαίνει μόνος του. Πλασάρει ο Γκέκας και είναι το 1-1 για την Καλυθέα με την ατομική ενέργεια του Φάνη Γκέκα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Τάκης Λεμόνης έριξε τον Φάνη Γκέκα στο παιχνίδι αντί του Ζαν Ουάγκα. Και στο 71 ο Γκέκας στην κόντρα με άψογο κοντρόλ νικά τον Τρόμπνη 1-1 για την Καλυθέα. Η ισοφάριση για τους γηπεδούχους ήρθε στο 31ο λεπτό με υπέροχη εκτέλεση φάουλ του Πέτκοβιτς που δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Αμπάρι. Στο 22ο λεπτό από την εκτέλεση φάουλ του Σαββίδη, ο Κουτσοσπύρος σηκώθηκε πιο ψηλά από τους αμυντικούς του Ηρακλή και πέτυχε τον γκολ της νίκης για την Καλυθέα. Την Ασχάδη των Ποινών στο 85. Πάρα πολύ ωραία κίνηση και γρήγορη του Τσίγκα που έκανε αυτή τη μισή περιστροφή, αναγκάζοντας τον Σαββρόπουλο που άπλωσε το πόδι να μην βρει μπάλα. Ο Γκέκας τώρα απέναντι στον Αναστασόπουλο.
Φεύγει και στέλνει την μπάλα στη γωνία παρά την εξαιρετική εκτείναξη του Αναστασόπουλου. Φέρνει το μάτς στα ίσια στο 85. Πάλι ο ίδιος λοιπόν απέναντι στον Αναστασόπουλο, ο Φάνης Γκέκας. Στην άλλη γωνιά αυτή τη φορά, 2-3. Σίγκας ισοφάρισε με πλασέ στην κίνηση. Στο 71 ο χρηστερό προσωπικό του τέρμα διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στις καθυστερήσεις. Ναι, φαίνεται να είναι σε θέση offside ο Κύπριος επιθετικός και αμέσως μετά σε αυτήν την φάση ο Γκέκας θα κερδίσει το πέναλτι στην ανατροπή από τον Αντώνη Κοπολίδη έπειτα από το λάθος του Κοστούλα, θα το μετατρέψει σε γκολ. Είναι ισοφάρισε το 52ο λεπτό για την Καλυθέα με τον Φάνη Γκέκα να φτάνει τα 10 τέρματα στο πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Ο Ποτσίγκας με το 5ο του φετινό τέρμα χαρίζει τον πολύτιμο βαθμό της οπαλίας στην ομάδα του. Ο Εργοτέλης τελείωσε με 9 πέσεις. Κουλακιώτης με κεφαλιά το 1-0 στο 20, στο 23 ο Τσίγκας. Αφού πέρασε και τον Ανδριόλα το 2-5 και στο 85 ο Κυριάκος έκανε τελικό 3-1. Η Καλυθέα αντέδρασε και έτσι μετά την παλιά του Βόκουλου στο 43ο λεπτό. Κουτσοσπύρος με τον Τσίγκα άλλαξαν την μπάλα. Εκεί που βρέθηκε και πάλι ο Κουτσοσπύρος, πλάσαρε τον Τοχούρογλου μπάλα στα δίχτυα. Η Καλυθέα ισοφαρίζει με τον Κουτσοσπύρο στην πρώτη αξιόλογη επιθετική της προσπάθεια. 1-1 μέσα στο γήπεδο της Τούμπας και οι φίλοι της Καλυθέας πανηγυρίζουν. Τζορμπατζάκη στην εκτέλεση του πλαγίου. Μπαλά περνάει για τον Κυριάκο. Θα κάνει το σουτ πάνω στον Αδάμο. Έρχεται ο Καρατζάς. Πατάει το σουτ από τον Αλεξανδρή. Γκολ 1-0 η Καλυθέα. Στο 75 ο Αλέξης Αλεξανδρής πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με την ομάδα του Τάκη Λεμονή. Τρέχουν όλοι οι παίκτες της Καλυθέας να πανηγυρίσουν μαζί με τον προπονητή τους. Πανηγυρισμοί μεγάλοι από τους φιλοξενούμενους και βέβαια. Πώς να μην πανηγυρίζουν αυτό το γκολ, ένα χρυσό γκολ από τον Αλέξη Αλεξανδρή στην τέταρτη συμμετοχή του με την ομάδα της Καλυθέα. 1-2 μέσα σε 2 λεπτά. Προστινή παλιά για τον Αλεξανδρή. Ο Αλεξανδρής σε θεστέτα τέτ, πλασάρι, η μπάλα περνάει και είναι γκολ. 1-1 η Καλυθέα στις καθυστερήσεις σοφαρίζει με σκόρερ τον Αλεξανδρή, ο οποίος βρέθηκε σε θέση τέτα τέτ με τον Καρατσικοπαλή. Πλάσαρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Μπροστινή παλιά και πάλι για τον Αλεξανδρή. Ο Αλεξανδρής που έχει πολύ χώρο μπροστά του. Ένα ακόμη τετατέτ σουτάρει πάνω στον Καρατζιοβαλή. Το rebound και το goal για την Καλυθέα. 1-2 με σκόρερ τον Πέτκοβιτς. Η Καλυθέα η οποία στις καθυστερήσεις γυρίζει το σκόρ. Μετά τη σέντρα του Καρατζά, ο Κουτσοσπύρος που είχε περάσει αλλαγή 3 λεπτά νωρίτερα έπιασε καρφωτή κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σιντιμπέ διαμορφώνοντας το τελικό 1-0. Ξανδρής το πέτυχε ο Κουτσοσπύρος στις καθυστερήσεις με τον επιθετικό της Καλυθέας να γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής χαρίζοντας... Βάκος σουτάρει ψηλά out και κοιτάξτε εδώ ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ από τον Λέγο Αλεξανδρή που προσποιήθηκε με το αριστερό, έφερε την μπάλα στο δεξί και σημείωσε το γκολ υπαριθμών 186 στην καριέρα του, βρίσκεται ένα μόλις πίσω από τα 187 του Αντώνη Αντωνιάδη, τον οποίο απειλεί να πιάσει στην πέμπτη θέση του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών. Και από μια άλλη οπτική γωνία, τι να κάνει ο Ντρόμπνη εκεί. Δύο λεπτά αργότερα, ο Θανάσης Τσίγκας βρέθηκε αμαρκάριστος έξω από την περιοχή, δεν δίστασε να επιχειρήσει το σουτ, ένα από τα ωραιότερα γκολ αυτής της αγωνιστικής. Για πάμε να δούμε. Εδώ βλέπουμε τη σέντρα του Κυριάκου. Ο Βόκολος πετάγεται με κεφαλιά, κερδίζει στον αέρα τον Μαρκομιχάλη και τον Κουεμάχα και πετυχαίνει το 1-0 για την Καλυθέα. Μόλις το 7ο λεπτό, βλέπουμε εδώ τους πανηγυρισμούς των παιχτών της Καλυθέας και ξανά τον γκολ του Βόκολου. Σουτάρει out, αρκετά out, αν και ήταν μόνος του. Διεμβολισμός του Γεωργίεφ, κεφαλιά του Κουτσοσπύρου, 2-1 για την Καλυθέα στο 72ο λεπτό. Κοντινή κεφαλιά του Κουτσοσπύρου. Βλέπουμε στο replay τη φάση, καταπληκτικός διεμβολισμός από τον Γεωργίεφ. Και άλλη μια φορά η κεφαλιά του Κουτσοσπύρου. Εδώ άλλο ένα shoot out από τους παίκτες της Καλυθέας και εδώ ο Αλέξης Αλεξανδρής μετά από πάσα του Κυριάκου κάνει μια εκπληκτική προσπάθεια, περνάει τον Καλυμάνη, κάνει το 3-1 με δυνατό shoot και ισοφαρίζει το ρεκόρ του Αντώνη Αντωνιάδη με 187 γκολ, βρίσκεται πλέον στην πέμπτη θέση του πίνακα το σκόρερ όλων των εποχών της Αλφα Εθνικής. Μια πολύ σημαντική προσωπικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου ο Αλέξης Αλεξανδρής.
του αξίζει κάθε έπαινος και για αυτήν την φανταστική προσπάθειά του και τον γκολ και βεβαίως για όλη αυτή την παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια στα γήπεδα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Εδώ βλέπουμε σε replay τη φάση. Πάρα πολύ ωραίο πλασέ.